Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γεια σου Λάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσείς? Δεν ξέρω, μετά από τόσα χρόνια που είσαι στα γήπεδα, πώς είναι η προσμονή για την έναρξη τη σεζόν, για να αναφερθείς σαν εσένα που έχεις φάει τα γήπεδα με το κουτάλι? Παρόλο το ότι έχω παίξει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει μια ανεπιμονησία, mm-hmm. Και υπάρχει και άγχος ακόμη, mm-hmm. ένα δημιουργικό άγχος θα έλεγα, mm-hmm. μέχρι να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα ιδιαίτερο. Ξέρουμε ότι οι πρεμιέρες είναι επικίνδυνες, θέλουν προσοχή, δεν γνωρίζονται οι ομάδες μεταξύ τους και υπάρχει μια έτσι προσμονή για τον αυριανό αγώνα. Mm-hmm. Πάντως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν, λάβεις, ότι φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για τον Άρη γενικότερα, αλλά έχω την εντύπωση για το ελληνικό βόλιο, για το ελληνικό πρωτάθλημα που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Το βόλιο έχει χάσει πολύ μεγάλη από τη λάμψη του, από την έγκλη του, τα οικονομικά μεγέθη έχουν συρρυκνωθεί επικίνδυνα και αυτό έχει επίπτωση και στις ομάδες φυσικά και στην ποιότητα του πρωταθλήματος. Πράγματι και η φετινή χρονιά, όπως και οι προηγούμενες, αναμένεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη για πολλές ομάδες. Δεν ξέραμε τι θα γίνει άμα θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε κάποιες ομάδες να αποχωρούν και στις άλλες κατηγορίες. Δεν είναι οι πιο φάρσεις ειδήσεις αυτές για το άθλημά μας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε, και σίγουρα το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό, έτσι ας μην κρυβόμαστε, mm-hmm. όταν δεν υπάρχουν χρήματα νομίζω ότι και το επίπεδο πέφτει, δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρεις ποιοτικούς παίχτες, mm-hmm. οπότε λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, άμα θέλουμε να δούμε και την αισιόδοξη πλευρά, mm-hmm. Όλες οι ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο, θέλουν να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμες. Εμείς από την πλευρά μας αύριο έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, διότι δεν γνωρίζουμε τίποτε για τη Λαμία, έχει πάρει 4 ξένους, ναι. Δεν έχουμε δείγματα από κάποια παιχνίδια, mm-hmm. γι' αυτό λέμε ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι πονηρά και θέλουν πολύ μεγάλη συγκέντρωση, mm-hmm. Το καλό φυσικά είναι ότι παίζουμε στην έδρα μας, δεν έχουμε ταξίδι, ναι. Υπάρχει ενθουσιασμός, mm-hmm. μαζί με την προσμονή όπως προείπα, mm-hmm. Και θέλουμε με το καλό να ξεκινήσουμε με νίκη το πρωτάθλημα, mm-hmm. Για να υπάρξει πολύ καλό κλίμα και για τα επόμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Να πούμε, Λάμπη, ότι με γνωρίζει και ο κόσμος του Άρης μαζί με την Παναχαϊκή είναι δύο ομάδες που μπαίνουν στο πρωτάθλημα με αμιγώς ελληνικό ρόστερ. Δεν έχει ο Άρης ξένους στη συνέντευξη, να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ο Άρης το έχει κάνει αυτό, νομίζω είναι η τρίτη χρονιά που το κάνει. Mm-hmm. Σίγουρα, αν υπήρχαν κάποια οικονομικά καλύτερα, στα οικονομικά μας τα καλύτερα, σίγουρα ίσως να είχε επενδύσει σε κάποιους ξένους αθλητές, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι η συνταγή αυτή έχει πετύχει, ναι. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην χτυπάει πρωτάθλημα ο Άρης όπως τα παλιά τα χρόνια ή έξοδο στην Ευρώπη, αλλά επιτυχαίνει τους στόχους που βάζει. Εμείς φέτος από τη μεριά μας θέλουμε να εξασφαλίσουμε την παραμονή και από εκεί και πέρα, χωρίς άγχος, να παίξουμε ένα ωραίο βόλεϊ, να το ευχαριστεί και ο κόσμος, να το ευχαριστηθούμε και εμείς. Και να μπορέσουμε να αναφέρουμε όσο παραπάνω κόσμο γίνεται στο γήπεδο. Ναι. Πάντως μπορεί να μην έχει ο Άρης, Λάμπη, ξένους παίκτες στο ρόστερ του. Έχει όμως αρκετούς Έλληνες έμπειρους αθλητές που γνωρίζουν το πρωτάθλημα. Γενικότερα μπορούν να παίξουν και υπό συνθήκες πίεσης, γιατί θα συναντήσετε πίεση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είσαι εσύ, ο Κυριακίδης, έχουν έρθει ο Παπαϊακόβου, ο Ανδρεάδης, ο Τζελάτη. Γενικότερα υπάρχει εμπειρία, από ελληνική εμπειρία στην ομάδα. Οι περισσότεροι αθλητές είναι και μεγάλη θα έλεγα σε ηλικία, υπάρχει μεγάλη εμπειρία, έχουν παίξει πολλά χρόνια στα πρωταθλήματα, στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας, κάποιοι παίκτες έχουν παίξει και στην Ευρώπη και έχουν διακριθεί. Σίγουρα ένα σύν είναι αυτό και ένα δεύτερο σύν είναι ότι έχουμε παίξει και μεταξύ μας πολλά παιδιά, ναι. Οπότε υπάρχει κατάλληλη χημεία, mm-hmm. όπως υπάρχει χημεία και με τον προπονητή, ναι. που ήταν από πέρσι και κάποια προηγούμενα χρόνια που έχουμε συνεργαστεί όλοι μαζί. Οπότε αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα. Σύν ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα που λέμε, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Και σε αυτό ποντάρουμε πάρα πολύ, στην καλή χημεία, στην καλή ατμόσφαιρα και το κλίμα που υπάρχει στα πολιτήρια, και ελπίζουμε να έχουμε και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Και λένε συνήθως, Λάμπη, ότι σε δύσκολα αποδυτήρια, εννοώ δηλαδή με κάτω από δυσκολίες, κτίζονται και οι διαπροσωπικές σχέσεις και φτιάχνεται το κλίμα. Και νομίζω ότι το έχετε πετύχει από πέρυσι όσα παιδιά συνεχίζετε, αλλά και με τα καινούργια που έχουν έρθει, γιατί δουλεύετε καλώς ή κακώς κάτω από δύσκολες συνθήκες.
σίγουρα το ότι είμαστε όλοι μεταξύ μας είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Από την άλλη, ελπίζουμε να πάμε καλά στο οικονομικό κομμάτι, γιατί δεν σας κρύβω, πέρσι είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Φυσικά είναι γνωστά αυτά. Mm. Περάσαμε πολλές δυσκολίες. Ενώ πέρσι η ομάδα έδειξε ότι πάλι ενώ στηρίχθηκε σε Έλληνες παίχτες και έφερε αποτελέσματα στην αρχή της χρονιάς, δεν βοηθήθηκε όσο θα έπρεπε. Και αυτό στη συνέχεια έγινε μια κοιλιά, είχαμε αποχωρήσει παιχτών, προπονητών και κάτι τέτοια δυσάρεστα, ας πούμε. Ελπίζουμε φέτος να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί βλέπουμε ότι στο μπάσκετ υπάρχει ένας επενδυτής, το ποδόσφαιρο έχει βρει επίσης έναν επενδυτή, είναι μόνο το βόλεϊ αυτή τη στιγμή που είναι στην Α1. Mm. Οπότε ελπίζουμε να υπάρξει βοήθεια και από άλλους ανθρώπους, ώστε να υπάρχει μια ροή και να μην έχουμε τα προβλήματα τα περσινά. Και για ένα λόγο παραπάνω, Λάμπη, θα χρειαστείτε και τη βοήθεια του κόσμου, νομίζω, φέτος στα εντός έδρας παιχνίδια. Πάντοτε ο Άρης με τον κόσμο στο πλευρό του μπορεί φυσικά να κάνει και ζημιές, ακόμα και σε πιο δυνατούς αντιπάλους. Αλλά ένας λόγος παραπάνω φέτος να έρθει ο κόσμος και να σας αγκαλιάσει, να αγκαλιάσει την προσπάθεια. Σίγουρα ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ κόσμο φέτος. Εξάλλου, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι όποτε ο κόσμος χρειάστηκε ήρθε στο πλευρό μας και ακόμα και από πέρσι γέμισε το γήπεδο, σε κάποια παιχνίδια είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί που λέμε, να ξεκινήσουμε με νίκη, να δει κάποια ωραία πράγματα ο κόσμος και νομίζω θα έρθει πάλι μαζικά στο γήπεδο. Mm-hmm. Η ομάδα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης είναι έτοιμη, είναι σε καλή κατάσταση, γενικότερα δεν έχει προβλήματα, νομίζω είναι κομπλέ. Είχαμε κάποια προβληματάκια, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι η ομάδα 100% έτοιμη, αλλά αύριο είναι η πρεμιέρα, τα ξεχνάμε όλα αύριο. Mm-hmm. Και καταρχήν η ομάδα είναι πλήρης, εντάξει, κανονικά, και θα μπούμε με το 100% όλοι οι παίχτες για να κερδίσουμε. Εσύ πάντως έμεινες και φέτος στην ομάδα, παρά τις δυσκολίες της περσινής χρονιάς, παρέμεινες στο δυναμικό του Άρη. Είχα προτάσει για να φύγω, προτίμησα τον Άρη. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε καλή πορεία φέτος και ελπίζω, χωρίς φυσικά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις 100% πώς θα πάει μια χρονιά, βασίζει και λίγο και στη διέστησή σου, ελπίζουμε να πάμε καλά και στο οικονομικό κομμάτι και νομίζω αν έχουμε εκεί πέρα καλές προϋποθέσεις, νομίζω ότι θα πάμε καλά και στο αγωνιστικό. Μακάρι. Πάντως, ο προπονητής ο Γιάννης Ομέλκας στη δήλωσή του για την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος είπε ότι είναι χρονιά επιβίωσης για τον Άρη. Ήταν ειλικρινής, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του. Νομίζω, εντάξει, αυτό και από πέρσι υπήρχε. Υπάρχουν και, φυσικά είναι και σε άλλες ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο ο Άρης που έχει οικονομικά προβλήματα. Νομίζω οι μισές ομάδες και παραπάνω αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ναι. Εμείς ελπίζαμε μήπως μέσω των χορηγιών αυξηθεί λίγο το ποσό που παίρνουν οι ομάδες. Δεν έγινε κάτι τέτοιο γιατί μπήκε και στο στοίχημα. Mm-hmm. Ελπίζουμε να βρεθεί μια φόρμουλα, να έρθουν και άλλες χορηγίες. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι εύκολο, χωρίς να έχεις πόρους, να φέρεις καλούς αθλητές, να κάνεις καλή ομάδα, να θέλεις, γιατί ο κόσμος θέλει και θέαμα, για να γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν. Σωστά. Αύριο λοιπόν 6 ώρα, είναι η δεύτερη αγωνιστική, αλλά είναι βέβαια το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να συνισχύσει. Έλεγα και εγώ στο ξεκίνημα, Λάμπερ, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι για κάποιο άλλο τμήμα αύριο εντός έδρας. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος που έχει λίγο ελεύθερο χρόνο μπορεί να έρθει να σας δει στην πρεμιέρα σας 6 ώρα αύριο στο γήπεδο της Μίγδας κοντά στη Λάμια. Πραγματικά έτσι είναι. Νομίζω είναι καλή συγκυρία για μας ότι τα άλλα τμήματα παίζουν άλλη μέρα. Δεν ξέρω. Νομίζω παίζουν Κυριακή. Το ποδόσφαιρο παίζει Κυριακή, το μπάσκετ παίζει στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση. Οπότε ναι, καλούμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να έχει κόσμο αύριο το γήπεδο, να του συνδυάσουμε με μια νίκη και καλή εμφάνιση και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Το ευχόμαστε. Καλή χρονιά, Λάμπη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.